Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη την Δευτέρα στην Αττική, στα γλυκά νερά, καθώς προϊστάμενος μεγάλης εταιρείας Courier έσπασε τη μύτη ταχυδιανομέα διότι παρέδωσε μόνο τα 70 από τα 160 δέματα που του είχαν ανατεθεί μέσα σε μία ημέρα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο εργαζόμενος με 20 ετή υπηρεσία, στην συγκεκριμένη εταιρεία Courier ανακοίνωσε πως δεν μπόρεσε λόγω των ιδιαιτέρως δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν να ανταπεξέλθει στον αυξημένο φόρτο εργασίας δεδομένης και της πίεσης που υφίστανται τον τελευταίο καιρό οι ταχυμεταφορικές εταιρείες. Ο άντρα δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στον ημερήσιο στόχο, παραδίδοντα τελικά μόλι τα 70 από τα 160 δέματα που ήταν προγραμματισμένα να παραδοθούν την Τρίτη. Ο προϊστάμενο, οργισμένο από αυτή την έκβαση, απέτησε να παραδοθούν όλα τα δέματα άμεσα, αδιαφορώντα για τα εμπόδια που προέκυψαν λόγω κακοχαιρία. Τότε ο εργαζόμενο, φανερά εκνευρισμένο λόγω έλλειψη κατανόηση, απάντησε στον προϊστάμενό του: Να τα παραδώσει εσύ και ο προϊστάμενος του απάντησε με μια δυνατή γροθιά στο πρόσωπο, σπάζοντας το τιμήτη. Ευθύ αμέσως ο ταχυδρομείας, σοκαρισμένος από την χειροδική, επικοινώνησε με την αστυνομία για να καταγγείλει την επίθεση. Η αστυνομία συμβούλεψε το θύμα να παραστεί στη Γαδά προκειμένου να καταγγείλει το γεγονό και να εξεταστεί από ιατροδικαστή προτού μεταβεί στο νοσοκομείο Κατ. Ο διανομιάς καταθέσε μήνυση εναντίον του προϊσταμένου του και ακολούθησαν όλες οι ενόμινες διαδικασίες. Ο ίδιος εξετάστηκε από τον ιατροδικαστή προσμένου να διαπιστωθεί η επίθεση σε βάρος του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ όπου δέχθηκε την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.